Τώρα για να παίξουμε πάνω. Σε πλευρά πρέπει να πας εσύ, δηλαδή όχι εσύ. Αντάξει, εντάξει. Μίκα, okay. Πάρε το 11 από κοντά. Γαρή Πακαντάβλια, πρώτη-τελευταίος αγώνας, Β1 Εψηρακλείου. Ένας άκρος καθοριστικός αγώνας για την πορεία της φετινής Γαρύπας. Τρίτη θέση στα χαμηλά. Παλεύει για την επιβίωσή της. Στο γήπεδο της Γαρύπας. Τέλος, ο κύριος Ψαρουδάκης είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά από περίπου χρόνο απουσίας και μπορεί να δίνει οδηγίες στους παίκτες του για το πώς θα ξεκλειδώσουν την άμυνα των Καναρίων, μιας ομάδας εξαιρετικής, πρωταγωνιστή εφέτος στο πρωτάθλημα Β1 Ψηρακλείου, τέταρτη θέση. Ωραίο ποδόσφαιρο ψηρικάδες από τα Κανάρια, είναι η ομάδα υποδομής του Εργοτέλη με πολλά ταλέντα στη σύνδεσή της, Αγιγαρύπα. Είναι ευκαιρία σήμερα να δείξει ότι ενδιαφέρει για αυτό το παιχνίδι, ιδιαίτερα για να εξασφαλίσει την υπόθεση παραμονής, μια υπόθεση η οποία έχει δυσκολέψει αφάνταστα μετά τον κακό δεύτερο γύρο. Ξεχάσαμε από ότι έχουμε να δούμε νίκη εδώ στο Αγιγαρύπα, αλλά και εκτός έδρας. Γραπηδάκη ο Στέλιος, τερματοφύλακας, προλαβαίνει μετά την παλαπλάγιο. Ρέφερε τη συνάντηση κυρία Σταυρακάκη Μαρία εδώ. Με βοηθούς απέναντι την κυρία Θέμελη, εδώ η κυρία Θέμελη. Και ακριβώς από πέρα μας, κυρία Σαρόγλου, η Ελένη. Εδώ η κυρία Σαρόγλου. Μετά μου. Παρότι κίτρινα για να μπερδεύετε με τις κιτρινοπράσινες στολές Γαρύπας. Με 18 βαθμούς η Γαρύπα σίγουρα δεν αισθάνεται στην ασφαλής. Με τον Ποσειδώνα να έχει αποχαιρετήσει ήδη την κατηγορία και μαθηματικά. Η Χαραβή το παλεύει και το παλεύει και καλά. Σήμερα έχει ένα αγώνα που θα έπρεπε να είναι στο γήπεδο Σκουρέλου, αλλά τελικά δεν είναι.
Απορία έχουμε κι εμείς γιατί. Μετά μας κάνουμε, Γεωργίο, πιο ποιοτική πάσα. Ανεπείτε τώρα λίγο. Κόντρα στον Ερμή, στο γήπεδο της Μυρθιάς θα είναι ο αγώνας. Ίδια ώρα διεξάγεται. Και σίγουρα ενδιαφέρει το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα, ιδιαίτερα τον κύριο Ψαρουδάκη και τη Γαρίπα, για να δει αν εξασφαλιστεί από σήμερα η παραμονή της. Γαρίπα στη Β1, μια περιπετειώδης χρονιά. Ξεκίνησε αρκετά καλά στις πρώτες αγωνιστίες, όμως με απουσίες, με τον Ψαρουδάκη εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα δώσει αντεπίθεση τώρα. Πρώτος ο Γουρνιεζάκης, ωραία κόβει. Ψηλά είναι ο Φραγιαδάκης ο Μιχάλης, ο σκόρερ της Γαρίπας. Μίνκα. Εκεί. Ποδορή, μπράβο, αυτό είναι. Φραγκιαδάκης, δοκίμασε το πόδι του, ένα σούτ έξω η μπάλα, αλλά έγινε μια αρχή για την Γαρίπα. Φραγκιαδάκης, τεράστια προβλήματα φέτος τραυματισμού, έδωσε πολλούς αγώνες. Μπορείς να είναι απόλυτα υγιής. Ραπιδάκης είναι ο πορτιέρος της Γαρίπα στις τελευταίες αγωνιστικές. Περιπετειώδης η πορεία των τερματοφυλάκων φέτος για τη Γαρίπα. Δεν έχει γίνει ακόμα η μεγάλη φάση σε αυτά τα 7 πρώτα λεπτά, 8 ήδη στο 8.